Ακριτήριοι θεατές, γεια σας. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλες διακοπές ως προς την παρουσία των υποψηφιοτήτων. Και το λέω υποψηφιοτήτων γιατί τούτη τη φορά, σήμερα, σαν Κυριακή, θέλω να είμαστε συνεπείς έναντι της δεοντολογίας, της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Και έτσι, πριν από λίγο ήταν ένας εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας για να στηρίξει την υποψηφιότητα του κυρίου Δράκου, αλλά ομολογουμένως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί έχουμε πλέον και μια φιλική σχέση τώρα που έχω τον εκπρόσωπο του συνδυασμού του Πέτρου του Τατούλη, του φίλου μας του Πέτρου του Τατούλη, ο οποίος πραγματικά, παρόλο ότι ήταν και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πραγματικά είναι στο πλευρό του Πέτρου σαν εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων και όχι μόνο, για την προώθηση των θέσεων του Πέτρου του Τατούλη. Ελπίζω βέβαια μέσα στη εβδομάδα αυτή που μπαίνει, την τελευταία εβδομάδα, να έχουμε την τιμή να τον έχουμε μαζί μας τον Πέτρο, έστω και για λίγη ώρα, να μπορέσουμε να έχουμε δει την φωτογραφία του, την εικόνα του, το λόγο του, γιατί το δικαιούται στο κάτω-κάτω της γραφής. Έτσι είναι, κύριε Βουλούκο, αγαπητέ Γιώργο. Γεια σας, κύριε Φελούρη, και πάλι ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στο κανάλι σας. Σαφώς ο Πέτρος ο Τατούλης όχι απλά δικαιούται, έχει κατακτήσει την επικοινωνία με τον κόσμο, την επικοινωνία μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, έτσι όπως με την δική σας ευχέρεια και απλότητα μπορείτε και προσεγγίζετε και το εκλογικό σώμα και τον κάθε Έλληνα πολίτη, ώστε να μπορεί να διαμορφώνει άποψη. Ξέρετε, κύριε Μπουλούκο, πραγματικά πολλές φορές αισθάνομαι και σε δύσκολη θέση λόγω της δημοσιογραφικής μου ιδιότητος στην προκειμένη περίπτωση, και όχι τη δικιά μας μόνο, αλλά τις προεκλογικές αυτές, διότι την χάνει, ας πούμε, με τον Πέτρο τον Τατούλη, που τον ξέρω πάρα πολύ καλά, είναι ένας καταξιωμένος χειρουργός και βουλευτής, γείτονάς μας εδώ στην Τρίπολη, αλλά έχει υπερβολικά μεγάλους και πολλούς φίλους και επαφές με την Λακωνία, τα ξέρω σε προσωπικό επίπεδο. Με αυτήν την έννοια, ξέρεις, είμαι υποχρεωμένος όμως να βγάλω και το φίλο μας τον Δημήτρη τον Δράκο, αλλά να βγάλω όμως και τον Πέτρο, που και οι δύο δικαιούνται βάσει της δεοντολογίας. Βέβαια, εδώ έχω παρεξηγηθεί λιγάκι και από τους άλλους υποψήφιους, τους οποίους εγώ ηρίστον παρόδο δεν έχω αρνηθεί ποτέ το βήμα, γιατί είναι κάπου, πώς είναι, 7 είναι οι υποψήφοι, πώς είναι στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Είναι αρκετή τελικά. Λοιπόν, αλλά βέβαια, εντάξει, την διαχείριση της περιφέρειας Πελοποννήσου θα την πάρει αυτός που θα πετύχει το μεγαλύτερη ψήφο, ας το πούμε, εκλογιμότητα από τους κατοίκους, από τους ψηφοφόρους. Θέλω λοιπόν, γιατί τα κάνω όλη αυτή την ιστορία, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, γιατί εγώ, ξέρετε, δίνω αναφορά στους τηλεθεατές μας. Και δεν είναι αυτό. Ξέρετε, αντιμετωπίζω και πολλά προβλήματα όταν πηγαίνω στο δρόμο, ότι άλλο μου λέει, ξέρεις, λέει, δεν είπες και εκείνη την ερώτηση, ή δεν ήσουν πιο σκληρός, ή μπράβο, συγχαρητήρια που τα λες τόσο ωραία. Και δηλαδή υπάρχει μια προσωπική επαφή με το πλήθος. Και το πλήθος, όταν λέω, δεν εννοώ μόνο στη γειτονιά μου, αλλά εννοώ σε όλο τον ομό, σε όλη την περιφέρεια σχεδόν. Έτσι λοιπόν, θέλω όμως να σας παρακαλέσω, έτσι να πούμε τώρα και κάπως πιο ελεύθερα, θέλω να μας πείτε τα προσόντα του Πέτρου. Και δεν θέλω να τα λέω εγώ. Έχει σημασία να τα πείτε εσείς, γιατί εσείς τον ζείτε πλέον σε καθημερινή βάση με άλλο πρίσμα του πολιτικού πλέον. Γιατί, να μην ξεχνιόμαστε, ο Πέτρος ο Τατούλης δεν υπολόγισε τίποτα,
έγραψε μία, δύο, τρεις φορές, δεν τον ακούσανε. Άντε χαίρετε, πώς το λένε, άντε γεια που λέει και το, πώς το λένε, ο κωμικός. Ο Πέτρος Τατούλης πράγματι είναι μιας πανελλαδικής εμβέλειας πολιτική προσωπικότητα. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Και αυτό το οφείλει ακριβώς στο ασυμβίβαστο του χαρακτήρα του. Ναι. Ακριβώς στην... Από μικρός έτσι ήταν, Προφανώς είναι ίδιο του χαρακτήρα του, ναι. Είναι ίδιο της προσωπικότητάς του, ναι, ναι. Να στέκεται πιστός και συνεπής σε αρχές και αξίες που έχει θέσει στη ζωή του, έχει θέσει στην πολιτική του διαδρομή και αυτές υπερασπίστηκε και υπερασπίζεται και σήμερα. Σωστά. Να μιλήσω για τον άνθρωπο Πέτρο Τατούλη. Ναι. Ακούραστος. Ναι, γιατί αυτό ενδιαφέρει και τους τηλεθεατές μας. Είναι ακούραστος, εργατικός. Και σαφώς έχει μια στοχαστική διάθεση, μια διάθεση προσέγγισης των προβλημάτων και των θεμάτων που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, έτσι ώστε να είναι χρήσιμος και ωφέλιμος. Ο Πέτρος Τατούλης, καταξιωμένος χειρουργός, έχει ένα επάγγελμα, δεν είναι αυτός ο ανεπάγγελτος πολιτικός που έχουμε μάθει δυστυχώς ή και αυτό έχει απαξιώσει και τους πολιτικούς στα μάτια της κοινωνίας. Αντιθέτως, είναι ένας χειρουργός πετυχημένος, καταξιωμένος. Πάρα πολλοί μας βρίσκουν στις περιοδίες επειδή ακριβώς τους έχει φροντίσει, τους έχει περιποιηθεί, τους έχει αποκαταστήσει την υγεία, ακριβώς, που καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για τον καθένα. Είναι οικογενειάρχης, έχει 4 παιδιά και όλη αυτή η συνέπειά του και στην καθημερινότητά του ως ενός ανθρώπου καθημερινού, αλλά κυρίως ως ενός πολιτικού άνδρα, ο οποίος στέκεται ασυμβίβαστα και ανεξάρτητα σε αυτό που πραγματικά πιστεύει και δεν διστάζει να έρθει και σε αντιπαράθεση και ακόμη και σε σύγκρουση. Αυτό το ξέρω. Και αυτό έχει, και στην προκειμένη περίπτωση. Και αυτό ακριβώς τον έχει αναδείξει. Έτσι. Και τον καταξιώνει, πιστεύω, στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί σκεφτείτε ότι και με τι μέτρο, σεμνότητα και συνέπεια έχει φερθεί και ως προς τον βίο του, τον κοινοβουλευτικό, και ως αντιπολίτευση, που πάντοτε ο λόγος του, ο πολιτικός, και μέσα στη Βουλή έθετε συγκεκριμένα ζητήματα, πολλές φορές συγκρουσιακά με την όποια ηγεσία και κυρίως με την κυβέρνηση, και όταν πλέον και ως υφυπουργός με προϊστάμενο τον Κώστα τον Καραμαλή. Τον Κώστα τον Καραμαλή. Ναι, ναι. Τον πρωθυπουργό, τον επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Όταν τότε διαπίστωσε ο Πέτρος ο Τατούλης ότι μέσα στο Υπουργείο υπάρχει ένα πρόσωπο, ο Ζαχόπουλος, ο οποίος και γενικός γραμματέας είχε υπερεξουσίες και πολλές φορές έφτανε σε καταχρήσεις όσον αφορά την σχέση του με τον πρωθυπουργό, δεν δίστασε να προειδοποιήσει τον Κώστα τον Καραμαλή, να του επιστήσει την προσοχή, χωρίς να βγει ούτε στη δημοσιότητα, ούτε να προκαλέσει την επικαιρότητα. Αντιθέτως, απευθύνθηκε απευθείας στον επικεφαλής του, στον προϊστάμενό του και ως Υπουργό Πολιτισμού τότε ο Κώστας Καραμαλή, και του ζήτησε να λάβει μέτρα. Του έθεσε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Δυστυχώς δεν εισακούστηκε τίποτα από αυτά που τότε εισηγήθηκε και αναγκάστηκε στην πορεία, μέσα πάλι από τις κομματικές διαδικασίες, μέσα σε κομματικό όργανο, να σταθεί και να ενημερώσει. Και να ενημερώσει και να καταγγείλει ότι δεν μπορεί κάποια πρόσωπα να καταχρώνται αυτή την εμπιστοσύνη που τους έδειξε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που είχε την εντολή του ελληνικού λαού. Γιατί σκεφτείτε, ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος είχε διοριστεί. Είναι διορισμένος. Ακριβώς, δεν είναι διοριστεί. Δεν είναι πολιτικό πρόσωπο. Ακριβώς. Πολιτικό πρόσωπο είναι, αλλά κατ' εντολή. Κατ' εντολή. Κατ' εντολή του Πρωθυπουργού. Ορισμένος από τον ίδιο τον Κώστα τον Καραμαλή. Άρα λοιπόν ο Πέτρος ο Τατούλης στάθηκε συνεπής απέναντι στον Κώστα τον Καραμαλή, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, την οποία υπηρέτησε. Ανταυτού όμως, αντί να εισακουστούν αυτά που έθεσε υπόψη, βρέθηκε σε αντιπαράθεση, τον έθεσαν σε αντιπαράθεση εκείνη την περίοδο με τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι αυτό και μόνο μαρτυρά το σθένος του Τατούλη, όμως και τη συνέπειά του. Τη φιλότιμη προσπάθειά του να περισσώσει το κύρος της μεγάλης παράδοξης της Νέας Δημοκρατίας,
έτσι όπως δυστυχώς στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε. Από εκεί και πέρα βλέπουμε τον Πέτρο τον Τατούλη και ως υφυπουργό. Ένας αποτελεσματικός υφυπουργός με δράσεις συγκεκριμένες έθεσε μετρήσιμα μεγέθη. Να μας πεις, κύριε Μπουλούκο, να μας πείτε έτσι, μερικά στοιχεία, μερικά δημιουργήματα του Πέτρου του Τατούλη, μερικές πρωτοβουλίες του Πέτρου του Τατούλη, για να τις μάθει ο τηλεθεατής μας, οι τηλεθεατές μας, και να μπορέσουν να κάνουν μία, ας το πούμε, αυτογνωσία του όλου σκηνικού, είτε υπέρ είτε κατά. Θα σας πω μόνο στη Μεσσηνία, παραδείγματος χάρη, ναι, πόσα χρήματα εξοικονομήθηκαν στη Μεσσηνία, που δεν ήταν η εκλογική του περιφέρεια, σε σχέση με έργα υποστηλώσεων στα κάστρα της Κορώνης, της Πύλου και αλλού, σε σχέση με την αρχαία Ιθώμη και την προσπάθεια ανάδειξης εκείνης της αρχαίας Μεσσήνης και της ανάδειξης εκεί του μουσείου και της περιοχής. Και αυτό που πραγματικά εκπλήσει είναι πως σε αυτό το χρονικό διάστημα που υπηρέτησε ως υφυπουργός βρίσκουμε διάσπαρτα στην Πελοπόννησο, όχι μόνο περιορισμένα και περιοριστικά στην Αρκαδία, που θα ήταν προς όφελος και συμφέρον του για να διαμορφώνει ακριβώς την εκλογική του πελατεία. Όχι, σε όλη την Πελοπόννησο, γιατί είχε πάντοτε τη συνείδηση ότι πρέπει να αναδειχθεί ο πολιτισμός μας. Πρέπει να ισόρροπα να αναπτυχθεί όλη η Πελοπόννησος, και είναι μια ιδέα που πραγματικά φαίνεται ότι τον ανησυχούσε και τον άγγιζε πολύ πριν από τον ίδιο το θεσμό του Καλλικράτη. Όπως άλλη μια ιδέα που, έτσι, επειδή μιλάμε ελεύθερα, ναι, ναι, σε σχέση με την ίδια την επανίδρυση του κράτους. Ήταν από τους υποστηρικτές αυτής της πρωτοβουλίας και τότε επί διακυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας θεωρούσε πάρα πολύ σημαντικό η επανίδρυση του κράτους να προχωρήσει, να δούμε μια διαφορετική τύπου δημόσια διοίκηση. Η οποία τελικά δεν έγινε, βέβαια. Δυστυχώς δεν έγινε, και εκεί ακριβώς βλέπουμε και τον οραματιστή τον Πέτρο Τατούλη, όμως και τον συνεπή εργάτη προς αυτές τις αξίες που υπηρέτησε. Και εκεί ακριβώς έχουμε συγκεκριμένες τοποθετήσεις του όσον αφορά την επανίδευση του κράτους. Γι' αυτό και ήρθε και τόσο φυσιολογικά όταν κατατέθηκε πλέον αυτή η μεγάλη διοικητική μεταρρύθμιση ο Καλλικράτης, η δική του υπεράσπιση, η δική του προσέγγιση αυτού του θεσμού, γιατί και εμείς που στηρίζουμε τον Πέτρο τον Τατούλη, που είναι ο εμπνευστής και ο εκφραστής μιας άλλης πρότασης, θεωρούμε ότι ο Καλλικράτης είναι η δική μας ευκαιρία να δούμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για την πατρίδα. Να δημιουργήσουμε ένα άλλο μοντέλο όσον αφορά τη διοίκηση του κράτους. Ακριβώς. Θα ξεκινάει από την περιφερειακή αιρετή διοίκηση, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα δώσουμε εμείς τις δυνάμεις μας ακριβώς για να υπηρετήσουμε και το σύνολο της πατρίδας. Σωστά. Εγώ θα ήθελα σε αυτό το σημείο, μια και φτάσαμε σε ένα τέτοιο σημείο, θα ήθελα να μου πείτε εσείς, ο Μπουλούκος, ο Γιώργος ο Μπουλούκος, που έχετε μια προσωπικότητα, είστε μια προσωπικότητα, έχετε εκτεθεί σε βουλευτικές εκλογές σαν υποψήφιος βουλευτής, άσχετα αν δεν βγήκατε, πάντως ο κόσμος σας έχει γνωρίσει, σας έχει, έχετε και έναν αριθμό ψηφοφόρων που σας τίμησαν προς τιμήν σας. Είστε όμως, ανήκετε στη Νέα Δημοκρατία. Τι θα γίνει τώρα, εσείς, θα ήθελα την άποψή σας για τους τηλεθεατές μας. Εσείς τώρα, σαν οπαδός της Νέας Δημοκρατίας, τι θα κάνετε, θα συνεχίσετε να είστε...